και σήμερα, ο λαός της Άνδρου, προς την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία, τη Θεοσκέπαση, αξιότιμοι και αγαπητοί κύριοι βουλευτές του Κυκλάδων, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχη, Τίνου και Άνδρου, κύριε Αντιδήμαρχε και κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε της γείτονος Ιεράς Λύσου Τίνου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε Εικόνου, κύριε Επιτιμή Δήμαρχε Κιμόλου και Πολιέβου, ένδοξοι εκπρόσωποι του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ένδοξοι κυβερνήτη της φρεγάτας Θεμιστοκλής, της εντάφθα προσολογιστήσης και την εορτή Λαμπρινούσης, αδελφοί και πατέρες, πρόεδροι συλλόγων και σωματείων, αδελφοί συντοπίτες, ανδριώτισες και άνδροι, η Ιερά μας Μητρόπολη θεωρεί χρέος της αυτή την ημέρα, αφού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μνημονεύουμε και κοιμημένων και ζώντων, να ενθυμηθούμε τους και κοιμημένους συντοπίτες μας ανδρείους, των οποίων τα πρόσωπα, η ευγενική παρουσία, η πολιτισμένη μορφή έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας και κάθε χρόνο με θυμών συνεόρταζον, σήμερα όμως επιχαίρουν στην Ουράνια Βασιλεία, την Θριαμβεύουσα Εκκλησία, εκεί όπου οι απαιώνους ευαρεστήσαντες των Θεών αναπαύονται. Να ενθυμηθώ θέλω με την άδειά σας τον πατέρα Γεώργιο Συγκρό, την πρεσβυτέρα του, τους αηδήμους επιτρόπους και ιεροψάλτες του Ναού της Θεοσκεπάστων. Να ενθυμηθώ τους αηδήμους ιερείς που διεικόνισαν θυσιαστήρια της Άνδρου. Να ενθυμηθώ τον Ανδρέα Κυρτάτα, τον Ιωάννη Καρασταμάτη, τον Αντώνιο και τη Βιολαντούλα Βροντίση, μορφές της Άνδρου οι οποίες στο πέρασμά τους άφησαν βήματα ανεξίτηλα, αλλά και η πλεισμονή της αγάπης τους περιεφρούρη πάντοτε και παριέβαλε την καρδία μας. Τον Πέτρο Κουλουρίδη, ο οποίος πάντοτε αυτή την ημέρα εκδρομή διοργάνωνε από την Αθήνα με τους Ανδρείους και πολλοί εξ Αθηνών εκόντες άκοντες ήρχοντο για να συνεορτάσουν μαζί μας. Αλλά και τόσους άλλους κατά σάρκα και κατά πνεύμα οικογενείς μας που σήμερα δεν βρίσκονται εδώ. Για όλους εμάς όμως τους ζώντες, τους περιλυπωμένους, οι οποίοι ακολουθούνται στα ίχνη τους, πορευόμεθα στη ζωή και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση, να κρατήσουμε την παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν, την πίστη της Εκκλησίας, των Πατέρων μας, η Ιερά Μητρόπολη Σοφία αναγνωρίζουσα το έργο θεσμών, φορέων αλλά και προσώπων, να τους τιμά και να τους απονέμει την υψίστη ηθική της διάκριση, που είναι το μετάλλιό της, ο Σταυρός Δηλωνότη της Οσίας Μεθοδίας, την Σεντινή Σοκιμόλο, ασκητικός διαλαψάσης. Προς τούτο σήμερα θέλουμε να τιμήσουμε δύο εκπαιδευτικούς, αλλά και τρεις συλλόγους. Δύο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πληροφόρησαν επί δεκαετίες την διακονία τους και επετέλεσαν άριστα το ανθρωπαγωγικό τους έργο και ενεστάλλαξαν στις καρδιές των παιδών ανδρείων τα νάματα της Αγίας μας Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως, αλλά και της ελληνικής γραμματείας και σοφίας, καθώς σε αυτόν τον τόπο επλάστη και δημιουργήστη ένα πρόσφορο με το οποίο μεταλαμβάνουν οι γενιές των Ελλήνων και είναι το πρόσφορο της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως. Η αρχαία ελληνική σοφία και γραμματεία και η χριστιανική γραμματεία και πίστη εζήμωσαν και έπλασαν αυτό το πρόσφορο με το οποίο όλοι τρεφόμεθα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την κυρία Ζωή Ισοβίτη και να την παρακαλέσω να παραλάβει το μετάλλιο της Μητρόπολης μας και να της ευχηθώ έτσι πολλούς χρόνους υγιεινούς και ευλογημένους με πολλές ευχαριστίες για όσα προσέφερε στην παιδεία στην Άνω. Να ζήσετε. Να είστε άξιοι. Μέρους των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ο κύριος Τριμαλένιος, βουλευτής της πλειονοψηφίας, να παραδώσει τον πάπυρο. Και τον κύριο Δημαρά Κωνσταντίνο να ευχαριστήσουμε και να του ευχηθούμε να ζήσει χρόνια πολλά, δημιουργικά και ευλογημένα. Άξιος να ζήσει. Μέρους τοπικής αυτοδιοίκησης, να το προσφέρει ο κύριος Περιφερειάρχης.
Έχουμε το σύλλογο των ναυτικών μας, των απομάχων ναυτικών μας, ο οποίος τρεις δεκαετίες τώρα δραστηριοποιείται στην Άμβρο και κάτω από την σκέπη του περικρατεί τα ρητιδωμένα πλέον πρόσωπα των ανδρείων ναυτικών που ξεκίνησαν νέοι από το νησί μας, από τα μουράγια της Άμβρου, ταξίδεψαν στα πλάτη και στα μήκη της Οικουμένης, στους ωκεανούς, με ξένες ελληνικές ημέρες, ναυάγησαν, κράτησαν όμως ψηλά την παράδοση και σε όλα τα λιμάνια που έφτασαν, διεκήρυξαν παντού τον πολιτισμό της Άμβρου και της Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε να μεταφέρετε σε όλα τα μέλη του συλλόγου σας τις πατρικές και τις αδελφικές ευχές μας, αλλά και την ευγνωμοσύνη όλης της Άμβρου για τα όσα έχετε προσφέρει στην ελληνική ναυτιλία. Να ζήσετε. Παρακαλώ τον πρόεδρο του κυβερνήτη της φρεγάτας να παραδώσει το βιντάκι μου στον κύριο πρόεδρο. Να ζήσετε. Έχουμε και δύο φιλανθρωπικούς συλλόγους, τη δράση των οποίων όλοι γνωρίζετε. Παρότι αθωρήμως εργάζονται, εντούτοις προσφέρουν μεγάλο έργο και η προσφορά τους είναι κατά πάντα αξιέπαινη. Έχουμε το Φιλανθρωπικό Σύλλογο Ιδιοσκέπαση και το Φιλανθρωπικό Σύλλογο των Επικείων. Και οι δύο περίπου συμπληρώνουν ο ένας ήδη 30 χρόνων ζωής, ο άλλος 30 χρόνια και λίγο περισσότερο. Εργάζονται αθωρήμως, συγκεντρώνουν χρήματα, ενισχύουν και ιδίως συγκεκριμένες ο Μέντης Θεοσκεπάς του 35, ο Δέντων Αμπικίων 62 οικογένειες συντοπικών μας ανδρείων με τρόφιμα που έχουν ανάγκες. Οι παρούσες βλέπετε συνθήκες ανέδειξαν πολλά προβλήματα, περισσότερα από εκείνα τα οποία γνωρίζαμε, θέλαμε ή περιμέναμε. Και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ενισχύουν φοιτητές, πληρώνουν λογαριασμούς κοινοφελών οργανισμών, και εν πάση περιπτώσει με την αγάπη τους αγκαλιάζουν πολλούς συντοπίτες ανδριώτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο του Συλλόγου Θεοσκέπαστη και την κυρία Ραΐση, η οποία εκ μέρους του Συλλόγου των Αντικιανών θα παραλάβει το μετάλλιο, και θα σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχετε υγεία, να συνεχίσετε αυτό το κατά πάντα φιλάνθρωπο, πατριωτικό έργο σας και να ξέρετε ότι μαζί και με την κατοίκον βοήθεια και με την κοινωνική λειτουργό και με τους ιερείς μας, η Ιερά μας Μητρόπολη είναι κοντά σας, να πράττει ό,τι μπορεί προς ενίσχυση του έργου σας. Παρακαλώ την κυρία Πρόεδρο, που συγγνώμη θα σκέφασε πρώτα να έρθει. Σας ευχαριστούμε. Να ζήσετε. Να τιμήσουμε τους φιλοξενημένους μας και να παρακαλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο Μικόνου να παραδώσει αυτό το πιτάκιο. Θέλει η κυρία Πρόεδρος να πει δύο λόγια. Συγγνώμη. Σεβασμιότατε, σεβαστό Ιερατείο, κυρίες και κύριοι, σήμερα συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ στην όμορφη Άμβρο μας, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, για να συμπροσευχηθούμε και να συνεορτάσουμε την ημέρα της Παναγίας μας της Θεοσκεπάστου, πολιούχου του νησιού μας. Σεβασμιότατε, ως πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου νήσου Άμβρου Παναγία Θεοσκέπαστη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και εκ μέρους των εναρέτων και ψευδεστάτων κυριών του Διοικητικού Συμβουλίου μας για την αναγνώριση και τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε να βραβεύσετε το σύλλογό μας για το φιλανθρωπικό του έργο που το ασκεί εδώ και 30 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νήσου Άμβρου Παναγία η Θεοσκέπαστη βοηθά αναξιοπαθούντες της αγαπημένης μας Άμβρου, ανθρώπους που πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη, όπως άρρωστοι, ανάπηροι, άνθρωποι με διανοητική καθυστέρηση, εντελώς άποροι, χωρίς κανένα εισόδημα ή σύνταξη. Πολλοί μας ρωτούν, μα υπάρχουν φτωχοί στην Άμβρο, στο νησί των εφοπλιστών και των καπεταναίων? Και όμως υπάρχουν, αλλά είναι τόση αξιοπρέπειά τους που λίγοι γνωρίζουν την κατάστασή τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που κρατάμε επιμελώς την ανωνυμία τους. Είμαστε πολύ τυχεροί εδώ στο νησί μας, στην όμορφη Άμβρο, διότι έχουμε εσάς ένα σπουδαίο επιμελάρχη, ένα μεγάλο άξιο ιεράρχη, με τόσο πλούσιο και σημαντικό έργο. Σεβασμιότατε,
Σας ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου που διαλέξατε την ταπεινότητά μου για μία διάκριση που με βαραίνει τόσο πολύ και σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νήσου Άνδρου Παναγία η Θεοσκέπαστη να εργαστούμε όλοι μαζί εντατικότερα και με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων να ανακουφίσουμε τους πάσχοντες ανδριώτες στις δύσκολες μέρες της ανθρωπιστικής κρίσεως που περνάει η Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την κυρία Δεΐση να παραλάβει το μετάλλιο για το Σύλλογο των Ευρωτενών και να ευχαριστώ υγεία και δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστήρια να ζήσετε. Τον κύριο Έπαναχο, τι μου παρακαλώ να έρθει να τη δώσει. Μπορώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερη αυτή διάκριση που έγινε στο πρόσωπό μου. Η πρόεδρος του συλλόγου μας, η κυρία Ξενούλα Γιαβρίδη, τα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο μας σας ευχαριστεί πάρα πολύ για αυτή τη διάκριση και ειδικά που γίνεται από την Ιερά Μητρόπολη, η οποία μας βοηθάει σε αυτό το έργο και σεβασμιότητα από το δικό σας πρόσωπο. Ο σύλλογος αυτό, όπως ξέρετε, είναι 32 χρόνια υπάρχει στην Άνδρο. Προσπαθούμε όπως μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους οποίους μας υποδεικνύουν και έχουν την ανάγκη μας. Εύχομαι να μας δίνει η Παναγία δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και όσο περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να έρθουν κοντά μας για να το συνεχίσουμε. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και η Παναγία μας σκεπάζει με την σκέπη. Θα επακολουθήσει τώρα η λιθάνδευση της Αγίας Οικόδος κατά το έθος, χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Διευθόλου τον Αγίον Πατέρα.